Έντονες είναι οι διεργασίες για την ανάδειξη νέου επικεφαλής στην παράταξη Ανάσα για τον Δήμο μετά την απόφαση της πρώην Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα να ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετέσχει στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός ότι δήλωσε η κυρία Τσανάκα. Ναι. Η κυρία Τσανάκα προς τιμήν της από την αρχή ξεκαθάρισε τη θέση της ότι δεν θα συνεχίσει τη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου, δηλαδή για το 2023. Mm-hmm. Δύσκολη απόφαση για την ίδια βέβαια, ίσως και πολιτικά δεν έπρεπε να γίνει τότε από την αρχή, αλλά δρομολόγησε τις εξελίξεις. Για μένα μια έντιμη και ηθική δήλωση που δεν είχε σκοπιμότητες. Έτσι όπως είπατε πολύ σωστά, άνοιξε ο δρόμος για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν υποψηφιότητα στην αρχή ενδοπαραταξιακά, γιατί έτσι πρέπει, εντός δηλαδή της ομάδας, και μετά φυσικά να συζητήσουν και με τα μέλη αυτά που δεν έχουν εκλεγεί, αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε την τιμή και το βήμα να έχουν και αυτοί το λόγο, γιατί αγωνίστηκαν παρόλο που δεν εκλέχθηκαν, να εκλεγήκαμε εμείς. Μπροστά για την διεκδίκηση της θέσης έχουν βγει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος και η Αναστασία Ιωσηφίδου. Και η κυρία Ιωσηφίδου και εγώ, ναι, βγήκαμε μπροστά, mm-hmm, εκδηλώσαμε πολύ έντιμα το ενδιαφέρον μας για να ηγηθούμε της νέας ομάδας που θα δηλώσει παρόν στις επόμενες δημοτικές εκλογές, και αυτό θα ήθελα να διευκρινιστεί, ότι δεν τίθεται, όπως ρώτησε ο κύριος Ταραμπατζής, θέμα απομάκρυνσης της κυρίας Τσανάκα, και δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποσυρθεί η δήμαρχος από επικεφαλής της παράταξης Ανάσα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει συνέχεια. Συνέχεια με μια νέα ομάδα που θα περιλαμβάνει κάποια μέλη της Ανάσα για να οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδόπουλος προσέθεσε. Οι 11 που εκλεγήκαμε και κατεβήκαμε με την κυρία Τσανάκα ως επικεφαλής στις εκλογές του 19, ναι, συμπορευτήκαμε, συμπορευόμαστε μαζί της, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι 11 πολιτικές προσωπικότητες θα πρέπει να αποδεχτούν ομόφωνα κάποιον άλλον ως επικεφαλής. Έτσι, μπορεί για διάφορους λόγους, μπορεί και να υπάρχουν και ανεκδήλωτες αντιπάθειες, και αυτό είναι ανθρώπινο. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχουν και πολιτικές φιλοδοξίες, μπορεί να έχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, για το θέμα των εσωκομματικών εκλογών στην Ανάσα για τον Δήμο μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ και ο Μπάμπης Δράκος. Είχα πει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει υποψήφιο έναν από μας, έναν από τα 12 μέλη που έχουμε εκλεγεί, μπορεί και να μην έχει έναν από τα 12 μέλη. Αλλά πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι χωρίς τη βοήθεια, χωρίς τη συμπαράσταση της ομάδος της Ανάσας, πολύ δύσκολα θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Άρα υπάρχει αυτό, ένα προβάδισμα. Αυτό. Δεν υπάρχει ούτε προβάδισμα, ούτε τίποτε. Σε κανέναν και για τίποτε. Αλλά η στάση της ομάδος που είναι αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο αν θα κερδιθεί ο Δήμος ή όχι. Άρα λοιπόν, χωρίς τη συγκατάθεση αυτής της ομάδος, πολύ δύσκολα ο επόμενος δήμαρχος θα κερδίσει.